να σου πω κάτι όμως. Τα τελευταία, δεν θα σου πω πολλά, την τελευταία δεκαετία ας πιάσουμε. Πιο πολλά πράγματα έχεις κάνει σαν ηθοποιός ή παρουσιαστής, τα βάζω μαζί, ναι, παρά σαν δημιουργός. Σαν δημιουργός, με το ζόρι μας δίνεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το να γράφεις μία σειρά είναι ζόρικο πράγμα. Και έχεις να βγάλεις πολλά πράγματα μέσα από την καρδιά σου. Και εγώ δεν το έχω κάνει φασόν όπως, όπως είπες κι εσύ. Το είπα, αλλά κάτσε παιδί μου όμως, στα 10 χρόνια, 2 σειρές. 3 σειρές. Η Σαββατογεννημένη Μέρη είναι πριν από τα 10 χρόνια. Καλά. Μη μου εκλέβεις, ξέρω πολύ καλά. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το παραπέντε, επειδή αυτό το πράγμα ήταν πολύ έντονο και κουραστικό, ήθελα να περιπλανηθώ λίγο σε άλλα πράγματα. Καλά έκανες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν αναμενόμενο και πολύ σωστό. Και το λέγαμε τότε και μεταξύ μας και μεταξύ μας μόνοι μας. Και νιώθω ότι γι' αυτό δεν έκαψα και τον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια. Αν έγραφα κάθε χρονιά για από κάτι, θα ξέφτιζε αυτό που είχα. Αλλά και δύο στη δεκαετία είναι. Τι έκανες, αγάπη μου, όλα αυτά τα χρόνια. Έκανα και παρουσιάσεις, έκανα και θέατρο έπαιξα πολύ. Είναι ναι, η αλήθεια. Γιατί δεν γράφεις, γιατί τι μου είπες, πάνω απ' όλα αισθάνομαι δημιουργός. Ναι. Προσπαθώ να μπω στα λόγια σου και δεν μου κάθονται. Γιατί τώρα το καταλαβαίνω κι εγώ. Τώρα χρειάζεται να το ψάξεις λίγο τον εαυτό σου, να δεις τι είναι αυτό που σε γεμίζει, τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο. Τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Ωραία, έχεις κάτι έτοιμο τώρα. Τώρα λέω να γράψω σιγά σιγά. Α, μας δουλεύεις, ρε Καπουτζίδη, μας δουλεύεις και να, μα προσέχετε τα χέρια του, τα τρίβει. Πόσοι άλλοι που λένε ψέματα και κάνουν την ώρα, κάνα τέτοιο στα μαλλιά, δεν θέλουν να κοιτάνε. Είχα ξεκινήσει να γράφω όντως ένα τηλεοπτικό σενάριο το οποίο μου άρεσε. Νομίζω όμως ότι δεν θέλω να κάνω τηλεόραση. Όχι, νομίζω, και αυτό μέσα στη χρονιά το κατάλαβα. Δεν θέλω να γράψω για την τηλεόραση, θα ήθελα να γράψω για το θέατρο. Οπότε το άφησα λίγο πίσω αυτό το σενάριο. Να παίξει θέλει το θέατρο. Όχι ιδιαίτερα. Περισσότερο θα με ενδιαφέρε να γράψω και να σκηνοθετήσω κάτι. Ωραία. Να παίξει τηλεόραση θα σε ενδιαφέρει, ας το θέατρο. Δεν θέλει. Α, οκ, okay, ναι. Οκ, okay, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Αδιάφορα, οκ. Okay. Δεν καίγομαι κιόλα. Δεν καίγεσαι κιόλα. Αυτό είναι. Δεν καίγομαι κιόλα. Τι συμβαίνει στη ζωή σου τα τελευταία 10 χρόνια. Από το παραπέντε και μετά θα ήθελα μια φορά, όχι τηλεοπτικά, εκτός αέρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω μαζί σου. Ξέρεις τι, έδωσα αρκετή σημασία στην προσωπική μου ζωή και πολύ καλά έκανα. Δεν πήρα τη δουλειά πολύ στα σοβαρά. Έκανες όμως πολύ ωραία και σοβαρά πράγματα, ναι, αλλά λίγα. Ναι, αλλά λίγα. Δεν πειράζει, γιατί καμιά